Η βρετανική δραματική ταινία Live to Remain παρακολουθεί τη ζωή πολλών παιδιών που ζουν στην Αγγλία αλλά αντιμετωπίζουν τον άμεσο κίνδυνο της απέλασης. Πρωταγωνιστής είναι ο έφηβος Αφγανός Ομάρ, ο οποίος αναμένει την απόφαση των Βρετανικών αρχών για το αν μπορεί να του χορηγηθεί άσυλο στη χώρα. Αντιμετωπίζει το δεδαλώδες και ταυτόχρονα σκληρό νομικό σύστημα της Αγγλίας που αφορά τη μετανάστευση. Καταρχάς, η ταινία στηρίζεται σε συγκεκριμένα θέματα. Είναι ξεκάθαρο ποια είναι αυτά. Αδύναμα παιδιά που βρίσκονται ή τα ρίχνουν χωρίς τη θέλησή τους σε ένα ξένο πολιτιστικό περιβάλλον. Έχουμε βρει μια πτυχή του ζητήματος και είναι αρκετά κινηματογραφική. Υπάρχει κάτι μαγικό σε σχέση με την ταινία. Είναι σχεδόν ένα παραμύθι. Πώς η προοπτική να ζήσουν στο Λονδίνο κάνει το Λονδίνο να φαίνεται πολύ εχθρικό. Η μετανάστευση είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα που ταλανίζουν την Ευρώπη, καθώς δεν έχει βρεθεί κανείς ουσιαστικός τρόπος ακόμη για την αντιμετώπιση όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που προσπαθούν με κάθε τρόπο να φτάσουν στη Γερέα Ήπειρο. Την ίδια στιγμή, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι πολίτες ενισχύουν τα ακροδεξιά κόμματα που υποστηρίζουν σκληρές πολιτικές και αυστηρά μέτρα απέναντι στους παράνομους μετανάστες. Το πρωταρχικό καθήκον κάθε ταινίας είναι να ψυχαγωγήσει. Άρα η ατζέντα περιλαμβάνει σίγουρα την πρόθεση να σε αφυπνίσει σε σχέση με κάποια θέματα και να σε κάνει να δεις με άλλο μάτι κάποια πράγματα που συμβαίνουν στους δρόμους. Συμβαίνουν κάθε μέρα. Αλλά αρχικά η ταινία πρέπει να δουλεύει ως ψυχαγωγία. Αλλά νομίζω ότι η φασαρία με τις ταινίες που ασχολούνται με την πολιτική είναι ότι μπορεί να διώξουν τον κόσμο από το να έρθει στα σινεμά. Η ζωή του πρωταγωνιστή Ομάρ εξαρτάται από τις αποφάσεις των Βρετανικών αρχών. Αν του χορηγήσουν άσυλο, μπορεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή στη Δύση. Αν όχι, αυτό σημαίνει ότι θα απελαθεί και θα γυρίσει στο Αφγανιστάν, όπου τον περιμένει ο θάνατος. Η ταινία Live to Remain παίζεται τώρα στους Βρετανικούς κινηματογράφους.